Κύριε Λαμπρούλη, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βούλη. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Να είστε καλά. Έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα, πολλά θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία και βεβαίως να ξεκινήσω και από αυτό μου δίνεται η αφορμή ότι εκεί στην Τουρκία, στη Σμύρνη, έχετε και τη διεθνή σας συνάντηση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, έτσι. Και είναι στα πλαίσια των δράσεων που το κόμμα μας και πρωτοβουλίες του κόμματος αλλά και των άλλων κομμουνιστικών κομμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κομμουνιστικά κόμματα σε αντίστοιχες τέτοιες συνέδρια, συγκεντρώσεις αναπτύσσουν τους πέρα από τους δομούς στην Ελλάδα χαράσουν και μια γενικότερη πολιτική στα πλαίσια βεβαίως του διεθνιστικού ρόλου του κόμματος αλλά και όλων των κομμουνιστικών κομμάτων. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη, παρακαλώ. Αποτυπώνουν σε αυτά πέρα από τις αναλύσεις της κατάστασης, αλλά και την πολιτική και τη χάραξη της πολιτικής των κομμουνιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και όχι μόνο. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές και από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου και από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Είχαμε την εισβολή στην Τουρκία με τις ευλογίες στη Συρία, με συγχωρείτε, στη Βόρεια Συρία από την Τουρκία με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχαμε απειλές, διάφορα τέλος πάντων. Έχετε κάποια ερμηνεία για όλα αυτά? Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη ενέργεια της Τουρκίας. Δηλαδή η εισβολή στη Συρία. Πέρα από την καταγγέλουμε και την καταδικάζουμε και με αφορμή την κουβέντα μας σήμερα αυτή την δολοφονική εισβολή στη Συρία από την Τουρκία και μάλιστα με την ονομασία πηγή της ειρήνης που οδηγεί και οδήγησε έως τώρα και δεν ξέρουμε τι συνέπειες και τι συνέχεια θα έχει στο το επόμενο διάστημα σε οδήγησε σε εκατοντάδες νεκρούς, άμαχους αλλά και σε μεγάλο αριθμό ξεριζωμένων. Κοιτάξτε, είναι όντως επικίνδυνη εξέλιξη με κίνδυνο ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή ενός γενικευμένου πολέμου ή σειράξεων αν θέλετε στη Μέση Ανατολή όμως γίνεται που στα πλαίσια κάλυψης αν θέλετε ενώ η επίθεση της Τουρκίας στη Συρία κάλυψης των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εξάλλου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν αυτές που άναψαν το πράσινο φως για την επίθεση ενάντια στο Συριακό λαό και στον κουρδικό βεβαίως πληθυσμό της περιοχής. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτού να το συνδυάσω και με τις εξελίξεις ό,τι αφορά για τη χώρα μας. Γιατί είναι αλληλένδετο θεωρούμε και με βάση και τις τελευταίες υπογραφές συμφωνίας της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναβάθμιση του ρόλου των Αμερικανών με ό,τι αυτό περιέχει, την επέκταση των βάσεων στη χώρα μας και τα λοιπά. Ότι αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, αφήνει έκθετη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όσους τα άλλα αστικά κόμματα που σπέδαν να πανηγυρίσουν για την επίσκεψη του Πομπέου στην Αθήνα για την ανανέωση της συμφωνίας. Και βεβαίως καταρρύπτεται στην πράξη και ο επικίνδυνος, αν θέλετε, εφησυχασμός που καλλιεργεί και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και η τωρινή και τα άλλα βεβαίως κόμματα καθώς τα επιχειρήματα περί προστασίας που θα παρέχουν στη χώρα μας οι ΗΠΑ από την όποια τουρκική επιθετικότητα πέφτουν στο κενό. Και εξάλλου προς αυτή την κατεύθυνση ως Πόντιος Πιλάτος με την έλευσή του αυτά δεν δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Κράτησε ίσες αποστάσεις μεταξύ των προβλημάτων, των ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, αφήνοντας δηλαδή περιθώρια συνδιαχείρισης του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και βεβαίως αθωώνοντας σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Μάλιστα, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε, το δικαιολόγησε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει νόμιμες ανησυχίες ασφάλειας και γι' αυτό εισέβαλε στη Συρία. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Είναι ότι ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή τη συμμετοχή, γιατί πρέπει να βγαίνουν και συμπεράσματα. Ότι ο λαός μας από αυτή τη συμμετοχή της χώρας σε αυτές τις συμμαχίες, τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, στους ανταγωνισμούς
που εξελίσσονται χρόνια τώρα και εντείνονται, αν θέλετε, το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολίας. Σχέδια δηλαδή που μυρίζουν, παρότι ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή τη συμμετοχή. Δεν ήθελα να σας διακόψω, κύριε Λαμπρούλη, αλλά αυτό που λέγατε επιβεβαιώνεται και από τη δήλωση του μόνιμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει την ίδια τύχη με τους Κούρδους της Συρίας που τους άδειασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, πέρα από τα άλλα που αναδείξαμε και αυτό το γεγονός. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε πριν υπογραφεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράταση και μάλιστα για τη δημιουργία νέων βάσεων στη χώρα και την παράταση όποιων υφιστάμενων βάσεων λειτουργίας τους, αλλά και τη δημιουργία νέων βάσεων στη χώρα μας, είπαμε ότι η Ελλάδα στοχοποιείται απέναντι σε όποιες, να το πω έτσι, εξελίξεις μπορούν να δρομολογηθούν στο μέλλον στα πλαίσια αυτών των σπουδαίων ανταγωνισμών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στο προσφυγικό, να το τρέξουμε λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το ΚΚΕ καταγγείλει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας λέγοντας ότι οδήγησε στον εγκλωβισμό των προσφύγων. Αντί αυτής, τι προτείνεται αντί αυτής της συμφωνίας? Είπαμε από την πρώτη στιγμή, από τότε που επέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κατάρτιση στη συμφωνία, που θα οδηγούσε και οδήγησε και η πραγματικότητα και η ίδια η ζωή το επιβεβαίωσε αυτό, στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων, εμείς αντιτείναμε, αν θέλετε, από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαχείριση, από τη στιγμή που έρχονται στη χώρα μας για να βρουν καταφύγιο, φεύγοντας από τις εμπόλεμες περιοχές τους, πρόσφυγες, μετανάστες κτλ., να γίνεται μια γρήγορη ταυτοποίηση, να το πω έτσι, η πρώτη διαδικασία δηλαδή προσέγγισης, και από εκεί και πέρα να προωθούνται στην υπηρετική χώρα, να τους απονέμεται, να τους και με γρήγορο τρόπο μάλλον να διεκπεραιώνονται όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που προϋποθέτουν προσωπικό, δομές κτλ. Και από εκεί και πέρα σε ένα εύλογο ή αν θέλετε και σε πιο γρήγορο διάστημα να τους δοθεί η δυνατότητα, να τους δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνουν για τις χώρες προορισμού τους. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, ότι το πάνω από το 95, 96, 97% δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είτε γιατί έχουν συγγενείς, φίλους, γνωστούς κτλ. Άρα λοιπόν αυτή η κατάρτιση στη συμφωνία, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να την απορρίψει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου η σημερινή. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη, προχθές ήσασταν ειδικός αγορητής στη συζήτηση του σχεδίου νόμου με ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα. Είπατε κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε τελικά, ότι το σχέδιο νόμου είχε πλήθος μέτρων που ενισχύουν τους φαρμακοβιομηχανούς και άλλες διατάξεις, αλλά κυρίως η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος επικεντρώθηκε στις διατάξεις για την απαγόρευση του καπνίσματος. Αν και πνευμονολόγος το επισημάνατε αυτό και είδαμε ότι τελικά έτσι ήταν. Λοιπόν, θέλετε λίγο, επειδή ήσασταν και ειδικός αγορητής, να μας δώσετε εκτός από αυτό το ζήτημα της απαγόρευσης του καπνίσματος που εξαντλήθηκε πια, λίγο και το υπόλοιπο περίγραμμα. Κοιτάξτε, είναι αυτό όπως είπατε. Εμείς αναδείξαμε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου, πέραν αυτών που αφορούσαν τα κατασταλτικά μέτρα στην ουσία, γιατί δεν πρόκειται για μέτρα αντιμετώπισης, αν θέλετε, προσέγγισης του καπνιστή, αλλά και αντιμετώπισης στα πλαίσια της πρόληψης ενώ του καπνίσματος, αλλά ξεκάθαρα για κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα και στην κατεύθυνση επιβολής προστίμων. Σε αυτή τη λογική εμείς αντιδράσαμε και γι' αυτό ψηφίσαμε παρόν, γνωστό είναι εξάλλου, προτάσσοντας ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, την ανάγκη, την αναγκαιότητα, αν θέλετε, υπό την αιγίδα του κράτους να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και για τους καπνιστές αλλά και για τους μη καπνίζοντες και ειδικότερα για την νεολαία μας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση, επιτρέψτε μου, για να αναφερθώ εν τάχει στα άλλα που ζητήματα. Βεβαίως το νομοσχέδιο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η πολιτική και της παρούσας κυβέρνησης, που από τη μία μεριά ευνοεί με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα συγκεκριμένο κλάδο μονοπωλιακό, φαρμακοβιομήχανη δηλαδή, επιχειρηματικών ομίλων, δίνοντάς τους μια σειρά από, αν θέλετε, χέγγια, π.χ. για παράδειγμα
το συμψηφισμό της επιστροφής των χρημάτων, αυτό το περίφημο clawback, ναι, στη λογική των επενδύσεων, των όποιων επενδύσεων ή των, ή των ερευνητικών ή της έρευνας, διαδικασία μείωσης, να το πω έτσι, της τιμής των φαρμάκων στα πλαίσια, στην ουσία, φωτογραφίζοντας στην ουσία τον ανταγωνισμό των φαρμακευτικών εταιριών. Είναι μεγάλο ζήτημα το φάρμακο, αλλά δείτε, οι προηγούμενες κυβερνήσεις καταργήσανε το πλαφόν αύξησης, δηλαδή το ανώτατο όριο της τιμής των φαρμάκων. Τούτη εδώ η κυβέρνηση μείωσε το κατώτερο επίπεδο, στα πλαίσια ακριβώς και η μία δηλαδή, η πλευρά και η άλλη είχαν ως στόχο την εξυπηρέτηση αυτό που λέμε της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή του φαρμακομηχάνου. Από εκεί και πέρα και ο τρόπος επίσης, και ο τρόπος εισαγωγής φαρμάκων στη λεγόμενη θετική λίστα, δηλαδή αυτών που αποζημιώνονται από τον ΟΠΗ, με μία σειρά βεβαίως προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες για φάρμακο, για τα αποζημιούμενα πάντα μιλάμε φάρμακα, αντιμετωπίζοντάς τα που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του λαού, αντιμετωπίζοντάς τους στη λογική του κόστους, το αν αντέχει ο προϋπολογισμός δηλαδή του ΕΟΠΗ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα αξιοποιούν και μια σειρά από πρωτόκολλα και άλλες τέλος πάντων δυνατότητες που έχουν θεσπιστεί έως τώρα, προκειμένου να επιβάλλουν αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως από την άλλη μεριά μια σειρά από διατάξεις οι οποίες φωτογραφίζουν ακριβώς αυτό το δρόμο ανάπτυξης και την πολιτική που ακολουθείται και τον υπηρετεί. Το ένα έχει να κάνει αυτό που σας είπα, την άμεση δηλαδή, την άμεση ενίσχυση των, του κεφαλαίου, και από την άλλη μεριά των όποιων μέτρων στοχεύουν στη μείωση των κρατικών δαπανών, την απόσταση του κράτους από μια σειρά υπηρεσίες. Και δείτε ΕΟΔΗ, αλλά και μια σειρά από μέτρα που αφορούν εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών, επαναφέραν ή μάλλον εισάγανε για πρώτη φορά, αν και υπήρχε σε παλαιότερους νόμους αναφορά και τέτοια, αλλά εισάγαν πλέον επίσημα στα δημόσια νοσοκομεία τη δυνατότητα, πέρα από τους υπηκουρικούς που δηλαδή ανακυκλώσιμο εργατικό δυναμικό, υγειονομικό δυναμικό προσωπικό, εισάγουν για πρώτη φορά και τη δυνατότητα της εργασίας με μπλοκάκες, παραλιάζοντας δηλαδή ή στοχεύοντας αν θέλετε στο χτύπημα της σταθερής και μόνιμης εργασίας και στο κομμάτι που έχει υποστεί βέβαια το χτύπημα, αλλά επεκτείνεται ακόμη πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλά θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 ακριβώς. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσείς, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια.